Από το κοινό. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να κάνουμε μία σύνδεση με το Αιγάλεο. Θέλω να σας πω ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετέχει φέτος στον εορτασμό των 100 χρόνων παρουσίας... Μισό λεπτό. Παρουσίας των προσκόπων σε παγκόσμιο επίπεδο. 1907-2007. Στην Ελλάδα ο πρώτος προσκοπικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1910 και ήδη μετράει 97 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια του κλάδου Λυκοπούλων στην Ελλάδα, ηλικίας 7 έως 11 ετών. Στο πλαίσιο του εορτασμού έχουν δημιουργήσει ένα λογαριασμό για παιδιά του χωριού ΣΟΣ και για τη UNICEF. Τηλεφωνήστε για να μάθετε τον αριθμό του λογαριασμού στα τηλέφωνα 210-72-946 και 210-72-32-165. Ένα χειροκρότημα για άλλους προσκόπους σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ωραία! Λοιπόν, και φύγαμε για το Αιγάλεο. Εκεί θα παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι των προσκόπων. Για να δω εκεί στο Αιγάλεο τι γίνεται. Ποιος βρίσκεται εκεί, παιδιά? Αρετή! Πω, 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 πω! Καμός! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το γνωστό παιχνίδι που παίξαμε. Ένα χειροκρότημα από όλους εκεί στο γήπεδο! Έχει προσκόπους από όλη την Ελλάδα, που λένε. Από όλη την Ελλάδα. Αρετή, καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη, καλό μήνα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήτανε κρυφή μου επιθυμία κάποτε να πω στους προσκόπους. Τους έβλεπα εκεί στη Θεσσαλονίκη και τους χαιρόμουνα. Μέσα στο χειμώνα με κοντά παντελονάκια, γι' αυτό δεν πήγα. Κι εγώ το ίδιο. Θέλω να σου πω, δεν κατάλαβα ποτέ αυτό. Γιατί το χειμώνα δεν φοράνε μακριά παντελόνια, δεν το κατάλαβα. Γιατί για ρώτησε τους, σε παρακαλώ. Για πείτε μας, γιατί φοράτε κοντά παντελονάκια πάντα? Με το δοκοτό το παντελόνι δεν κρυώνεις πάντα, Γρηγόρη. Με το δοκοτό το παντελόνι χειρίζεσαι εύκολα στη Δύση. Έχουμε και την κάλτσα μας και ζεσθενόμαστε. Άρα είναι, παιδιά, αυτό που πάντως κατάλαβα είναι ότι είσαστε άνθρωποι με πειθαρχία, με εκτίμηση ένας τον άλλον, με ομαδικότητα και με σεβασμό στους ανωτέρους. Και αυτά είναι πολύ ωραία στοιχεία και μπράβο σας. Μπράβο. Λοιπόν, έχετε και πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και εμείς λατρεύουμε το μαντίλι. Το μαντίλι είναι το αγαπημένο μας. Είναι δύο ομάδες, αρετή. Η Γαλάζια και ποια άλλη? Έχουμε τους βαθμοφόρους με την Πέστολη. Ναι. Και με την... Οι βαθμοφόροι που είναι αυτοί. Και με τη Γαλάζια. Ναι. Έχουμε τους ανιχνευτές. Ωραία. Βαθμοφόροι, ανιχνευτές. 30 άτομα, έτσι. Θα ήθελα παρακαλώ να γράψετε αν θα κερδίσουν, πιστεύετε, οι μπλε. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παραδοσιακό παιχνίδι του μαντιλιού, το οποίο κρατάει από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Βεβαίως, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που το αγαπάμε πάρα πολύ. Μπλε και χακί. Πιστεύετε θα κερδίσουν οι μπλε και οι χακί στο παιχνίδι με το μαντίλι? Το μαντίλι βρίσκεται στο κέντρο. Θα λέω έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 30. Όποια ομάδα πάρει, κάθε παίκτη που πηγαίνει από την ομάδα που φοράζει τον αριθμό και πάρει το μαντίλι, πρέπει να τρέξει γρήγορα πίσω στη γραμμή. Αν καταφέρει να μην τον ακουμπήσει ο αντίπαλος, ή να τον πιάσει, μάλλον καλύτερα, όχι να τον ακουμπήσει, να τον πιάσει, να τον σταματήσει, τότε κερδίζει η ομάδα που κατάφερε να φτάσει στην γραμμή. Είσαστε έτοιμοι, παιδιά? Ωραία! Γράψτε, παιδιά, μπλε ή χακί. Μπλε, μπλε, χακί. Χακί η Άννα. Η Άννα θέλει να κάνει τη διαφορά, λοιπόν. Είμαστε πανέτοιμοι, παρακαλώ μουσική και λέω να πάει ο αριθμός και από τις δύο ομάδες 6. 6. Έλα! Έλα! Κέρδισαν οι μπλε, 1-0! 1-0 οι μπλε! 1-0 οι μπλε! 1-0 οι μπλε! Παρακαλώ, άλλο μαντίλι στο κέντρο! Έχει πάει ήδη το νούμερο, θα πούμε μέχρι το 10. Μέχρι το 10. Το νούμερο 1! 1! Το 1! Το 1! Το 1! Το 1! Το 1! Οπ, 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 οπ! Φύγε! Το 1! Πώς βρέθηκε? Τι έγινε? Κέρδισαν οι μπλε! Έφυγε, δεν πρόλαβε να το πιάσει, ναι! 2-0! Αρετή! Ναι. Αρετή! Αρετή! Ναι. Θέλω, σε παρακαλώ, ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Μην παίρνει άλλος να τον σταματάει. Ναι, ναι, παιδευτήκαν λίγο τα παιδιά. Ωραία. Το νούμερο 9. Το 9! Όπα, γυναίκες! 2-0, κερδίζουν οι μπλε!
3-0. Τι έγινε ρε παιδιά, εκεί οι χακοί τι κάνουνε, μέχρι το 10, το νούμερο 27. Το 27. Πάρ' το ρε και φύγε, πάρ' το ρε και φύγε. Τον έπιασε, 4-0. Τι γίνεται με τους μπλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι μπλε σαρώνουνε, έστω και έναν πόντο, αν κερδίσουνε τελικά οι βαθμοφόροι θα είναι καλό. Το νούμερο 30. Το 30. Πάρ' το και φύγε γρήγορα. Φύγε, ναι, 4-1. Ναι, 4-1. Το νούμερο 1. Πάνε στέλν τον άλλο την κομματήλη. Κάνε πια στο κομματήλη. Τον έπιασε 4-2. Απίστευτο. Είναι προσποιήσεις. Γεωργία, 4-2 οι βαθμοφόροι από ό,τι φαίνεται ξυπνάνε. Το νούμερο 24. Το 24. Πολύ δυναμική βλέπω κατάσταση. Έλα, έλα, έλα κορίτσι μου. Απίστευτο! 4-3! Εδώ, εδώ, παρακαλώ, εδώ, εδώ, στην κερκίδα! Πάμε! Εδώ, εδώ, πάμε! 4-3, λοιπόν! Οι βαθμοφόροι αρχίζουν και ξυπνάνε το νούμερο 24! 24! Γρήγορα! Γρήγορα! Έλα, έλα, ανεβείτε λίγο, οι βαθμοφόροι! Ισοφάριση! Το νούμερο 2! 2! Το 2! Τι περιμένεις! Συνέχεια σε 5-4! Απίστευτο! Οι κακοί πέρασαν μπροστά! Έγινε ανατροπή! Γεωργία, βλέπεις! Βλέπεις, ε! 5-4 οι κακοί τους μπλε! Μένουν άλλα 5 μαντήλια! Παρακαλώ, το νούμερο 7! Το 7! Το 7! Το 7 γρήγορα! Γρήγορα! Πού πάει! Κέρδισε την κακή! Κάνω χειροκρότημα για κακή! 6-4! Το νούμερο 26! 26! 26! Πάει το τρομερό! Την έπιασε! Τι πάθανε οι μπλε! Τι πάθανε οι μπλε! 7-4! Κύριε και κύριοι, εκεί που χάραν 4-0! Το νούμερο 5! Πήρε 7-5! Πόσο 7-5, ναι! Είναι τέρμι! Το νούμερο 24! 24! Δεν πειράζει που το ξαναείπα! Το πήρε, έφυγε! 8-5! Το νούμερο 10! 10! Το 10! Είναι απίστευτη να δω την βαθμολογία. 8-6. Είναι τέρμι το νούμερο 28. Το 28. Το πήρε. 8-7. 8-7. Θα έχουμε συγκλονιστικό τελικό. Το νούμερο 11. Το 11. Με το σημείο, παιδιά! 8-7! Έλα, έλα! Όχι, χωρίς το μαντήλι! 8-7! Κερδίζουν ανιχνευτές! Έφυγε! Το πιάσε! 9-7! Και το νούμερο 10! Προσέξτε! 10! Δε, πού έπαιγε ο άλλος, ρε! Τι είπα, ε! Πάπα, κοιράστε τους! Στοπ, δεν μετράει! Δεν μετράει! Αφού δεν είπα τίποτα! Δε είπα! Βάλτε το στη μέση πάλι! Τι είπα, ρε, παιδιά! Δεν είπα! Το νούμερο δε... 16! 16!
γίνεται, παιδιά, το συζητάτε. Λοιπόν, κέρδισαν οι βαθμοφόροι. Κέρδισαν οι βαθμοφόροι 17. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Άννα με 1000 πόντους πραγματικά πάει στους 2.000, 3.000, έναντι 2. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά σε όλους τους προσκόπους εκεί. Πάρα πολλά φιλιά. Να είσαστε καλά και χρόνια σας πολλά, γεροί και ευτυχισμένοι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, λοιπόν,